με την ευλογία των πατέρων του ναού μας, για πολύ λίγα λεπτά θα αναφερθούμε στο μήνυμα της σημερινής εορτής. Μη φύγετε όμως μετά, γιατί αμέσως μετά θα τελεστεί το ιερό το Άγιον Ευχέλαιο. Σήμερα, αδελφοί, όπως ακούσαμε και από τον αναγνώστη, μετά το μηνολόγιο είπε ότι τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εορτάζομαι 4 γεγονότα. Πρώτον, τον ιερό νηπτήρα. Δεύτερον, το μυστικό δείπνο. Τρίτον, την υπερφυά αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας. Και τέταρτο, την προδοσία. Δύο λόγια για κάθε γεγονός που γιορτάζουμε. Για το ιερό νηπτήρα, βέβαια θα έχετε δει, ας πούμε, ότι σήμερα στα Ιεροσόλυμα ο Πατριάρχης κάνει αναπαράσταση του θείου του νηπτήρα. Όπως επίσης και εδώ ο Άγιος Νεοπόλεος γίνεται η τελετή, λοιπόν, του νηπτήρα. Ο Κύριος μας τι έκανε? Έβαλε το λέντιο και έσκυψε, γονάτισε και έπινε τα πόδια των μαθητών. Μάλιστα δε, όταν έφτασε στον Πέτρο, λέει ο Πέτρος, Κύριε, λέει, εσύ τα πήγες τα πόδια τα δικά μου? Ποτέ δεν γίνει αυτό. Και του λέει ο Κύριος, Πέτρε, εάν δεν δεχθείς να σου πλύνουν τα πόδια σου, δεν θα είσαι μαθητής μου. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, τότε, λέει, πλύνει όχι μόνο τα πόδια μου, λέει, πλύνει και τα χέρια μου και το κεφάλι μου. Το δεύτερο γεγονός που γιορτάζουμε είναι ο μυστικός δείπνος. Ο Κύριος τη Μεγάλη Πέμπτη παρέδωσε το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, ότι εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του Ανθρώπου και δεν πείτε το αίμα του, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Το τρίτο γεγονός το οποίο γιορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη είναι, αδελφοί μου, την υπερφυγεία και προσευχή του Κυρίου μας. Ο Κύριος βρίσκεται μέσα στον κήπο της Γεθσεμανή. Από στη στιγμή θα έρθει ο Ιούδας να τον προδώσει με το φίλημα. Παίρνει ξεχωριστά ο Κύριος μας, τους αφήνει μέσα στον κήπο. Παίρνει ξεχωρίζει τους τρεις, όπως πάντα, τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη. Τους παίρνει κοντά του, αλλά δεν τους πήρε τελείως δίπλα του, εκεί ακριβώς που τα προσευχηθεί, αλλά τους αφήνει εκεί κοντά του, σε μια μικρή απόσταση, που λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σε απόσταση, λέει, λίθο βολής. Δηλαδή, όσα μέτρα κάνει κάποιος να πετάξει μια πέτρα, σε τόση απόσταση άφησε τους μαθητάς τους τρεις και ο Κύριος πήγε πιο μακριά και προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε στον πατέρα του. Ποια ήταν η προσευχή του? Σαν άνθρωπος ελίγησε και λέει, Κύριε, ή δυνατόν απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, αλλά συμπληρώνει, αλλά να μην γίνει ό,τι εγώ θέλω, αλλά να γίνει ό,τι θέλεις εσύ. Έδειξε δηλαδή την υπακοή του στον Θεό Πατέρα. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και λέει την ώρα που προσεύχονταν ο Κύριος μας, λέει, ο υδρότας του από την ανθρώπινη αγωνία για το πάθος του, έτρεχε ο υδρότας του ως η θρόμβη αίματος, σαν να είναι θρόμβη από αίμα. Και ένα λεπτό σημείο πάλι αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος και λέει, όφθη αυτό άγγελος εξ ουρανού ενισχύον αυτόν. Δηλαδή, ήρθε ο άγγελος στον άνθρωπο Ιησού να τον ενισχύσει, να τον βοηθήσει, ο άγγελος του Κυρίου μας ως άνθρωπος. Όπως κάθε άνθρωπος έχει το δικό του άγγελο που τον προστατεύει και τον βοηθάει σε κάθε δύσκολη περίσταση. Και το τέταρτο γεγονός που γιορτάζομαι, αδελφοί μου, είναι η προδοσία. Η προδοσία του Ιούδα. Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, ανοίγει την αγκαλιά της. Και έτσι
Μια πόρνη που μετενόησε την κάνει Αγία. Έναν αρνητή, τον Πέτρο, που αρνήθηκε τον Κύριό μας και μετενόησε, τον κάνει ξανά Απόστολο. Επίσης, έναν ληστή, τον κάνει πρώτον κάτοικον του Παραδείσου. Τον παίρνει κατευθείαν στον Παράδεισο, τότε ομολόγησε και μετενόησε. Όπως επίσης και τον εκατόνταρχο, αυτός που ήταν επάνω στο Γολγοθά και επιτηρούσε την Σταύρωση, ο οποίος μετενόησε όταν είδε τα γεγονότα και είπε «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος», αυτόν τον έκανε Άγιο, ο Άγιος Λογκίνος, που το γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 16 Οκτωβρίου. Και γεννάει το ερώτημα, καλά, όλους αυτούς τους πήρε η Εκκλησία, τους αγίασε. Ο Ιούδας που και αυτός είπε το ήμαρτον, γιατί η Εκκλησία δεν έκανε ό,τι έκανε σε όλους τους άλλους? Και υπάρχει και το εξής, μια ερώτηση. Λένε πολλοί ότι αφού προφητεύτηκε ότι ο Ιούδας θα είναι ο προδότης, τι φταίει ο Ιούδας που τον πρόδωσε, αφού έτσι ήταν προφητευμένο? Αδελφοί μου, υπάρχουν απαντήσεις σε αυτό που απαντούν οι πατέρες. Και λένε ότι ο Ιούδας έγινε προδότης όχι διότι προφητεύτηκε, αλλά επειδή θα γινόταν προδότης, αυτό προφητεύτηκε. Και ένα άλλο σημείο, ο Ιούδας είπε το ήμαρτον, όπως είπαν όλοι οι άλλοι. Αλλά σε ποιον είπε το ήμαρτον? Το είπε στο Χριστό στον οποίο αμάρτησε? Όχι. Αλλά το ήμα, τι έκανε? Το ήμαρτον πήγε και το είπε στους γραμματείς, στους Φαρισαίους. Ήμαρτον παραδούς πνεύμα αθώο. Και δηλαδή ο κλέφτης πήγε και συνάντησε τους κλέφτες. Ο φωνιάς πήγε και συνάντησε, είπε το ήμαρτον στους φωνιάδες. Επομένως, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο. Και κάτι άλλο, λένε ότι όταν ένας γιατρός πηγαίνει και εξετάζει έναν άρρωστο και διαπιστώνει με πολλούς τρόπους που ο ίδιος γνωρίζει από την επιστήμη του ότι μέσα σε λίγο διάστημα, σε 2-3 μέρες θα πεθάνει, και λέει στους συγγενείς, ξέρετε, σε 3 μέρες περίπου ο άρρωστός σας θα πεθάνει. Δεν φταίει ο γιατρός για αυτό που θα πεθάνει ο άρρωστος, αλλά η ίδια η αρρώστια. Αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε τον Σάβλο, τον διώκτη της Εκκλησίας, να γίνεται ο Απόστολος Παύλος. Βλέπουμε δηλαδή ο πρώην διώκτης, ο διώκτης πήρε τον τίτλο του πρώην διώκτης. Ο Ιούδας δεν μπορεί να πάρει τον τίτλο του πρώην προδότου, διότι επρόδωσε τον ίδιο τον Χριστό μας. Αλλά εμείς όμως, όλοι εμείς, οι οποίοι είμαστε αμαρτωλοί και πρέπει να έχουμε τη συνέστηση, μπορούμε να πάρουμε αυτόν τον τίτλο του πρώην αμαρτωλού ανθρώπου. Με το μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και Εξομολογήσεως, μπορούμε και εμείς όλοι οι χριστιανοί, οι αμαρτωλοί, να γίνουμε πρώην αμαρτωλοί. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να μας συγχωρέσει, να ζήσουμε, να συζήσουμε με τον Χριστό, να συσταυρωθούμε με τον Χριστό, για να μπορέσουμε να συναναστηθούμε με τον Κύριό μας. Αμήν.